Γιατί δεν κάνατε περισσότερο κινηματογράφο? Έκανα μία ταινία με την Παξινού, το νησί της Αφροδίτης, του Σκαλενάκη. Δεν μου άρεσε ο ελληνικός κινηματογράφος τότε. Λυπούμαι που το λέω και λυπούμαι που εξακολουθώ να το λέω. Δηλαδή, οι ταινίες αυτές που γυριζόντουσαν ήταν ταινίες του σώρου. Λίγες από αυτές τις ταινίες μπορεί κανένας να τις ξεχωρίσει σαν κινηματογράφο. Καλό κινηματογράφο. Εδώ τώρα έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι όλες τις ταινίες ήταν τα αριστουργήματα της εποχής του. Μα δεν ήταν αριστουργήματα. Σας βλέπω ξανά αλλιώτικη. Χαρούμενη. Αν αύριο πάνε όλα καλά και οι δικοί σου κρατήσουν το λόγο τους, πας πίσω στη μάνα σου και εγώ θα έχω το γιο μου. Μα πώς? Περίεργο. Δεν ξέρω καθόλου το γιο σας. Κι όμως είμαστε τόσο πολύ δεμένοι στη ζωή και στο θάνατο. Μου είπανε πως είναι γεωπόνος. Μπήγεις ένα σπόρο στη γη. Τον ποτίζεις. Τον παραμονεύεις να φουσκώσει, να βλαστήσει. Καμαρώνεις ύστερα από τον καρπό του. Ένας τέτοιος άντρας μπορεί να έχει αφέντη στο κεφάλι του. Αν βουληθώ, αν βουληθώ. Αυτό το τραγούδι το τραγουδούσε και ο γιος μου. Αλλά πώς το λέει? Να σ' απολύ, να σ' απολύσω μονή. Μείνετε πιστός στο θέατρο όλα αυτά τα χρόνια, εκατοντάδες παραστάσεις στο ενεργητικό σας και σκληρή δουλειά πάνω στο αρχαίο δράμα. Ναι, το αρχαίο δράμα είναι μια πονεμένη ιστορία, πολύ πονεμένη ιστορία, και όποιος θέλει να κάνει αρχαίο δράμα πρέπει να αφοσιωθεί, να ασχοληθεί, να εμβαθύνει, όπως όλη η ιστορία του θεάτρου είναι και έτσι βέβαια. Αλλά εκείνο το οποίο το κάνει να είναι πονεμένη ιστορία είναι γιατί βλέπουμε παραστάσεις στην Επίδαυρο οι οποίες είναι απίστευτες. Δηλαδή είναι για γέλια. Αυτό ίσως είναι το νέο δράμα. Αυτό το νέο δράμα είναι και παλιό δράμα για μένα. Είναι αρχαίο, αρχαίο. Λοιπόν, το αρχαίο δράμα όταν ξεκίνησε να παίζεται από το Εθνικό Θέατρο, εν πάση περιπτώσει και από τον Γκουν μετά, είχε και τον Ευαγγελάτο, είχε μία και το θέατρο της Κύπρου, είχε μία οντότητα και κάποιο λόγο να υπάρχει. Από εκεί και πέρα, όταν αρχίσανε να μην ξέρουν οι σκηνοθέτες που καταπιαστήκανε, να μην ξέρουν πώς να το διαχειριστούν, όταν αρχίσαν τις εισαγωγές, όταν πήραν από το εξωτερικό ό,τι είχαν δει να το φέρουν να το φορέσουν εδώ, είναι το πιο άσχημο πράγμα που μπορεί να συμβεί. Πώς σας φαίνεται όταν έρχονται οι Ιάπωνες και παίζουν σκύλο στα Ιαπωνικά, ας πούμε, για παράδειγμα? Κοιτάξτε, δικαίωμά τους. Είναι δικαίωμα του καθενός να κάνει ό,τι θέλει, η δημοκρατία έχουμε. Με διαφορά όμως ότι θα έπρεπε να μην παίζεται στην Επίδαυρο. Διόνυσος. Ήρθα, εφανερώθηκα εδώ, στη γη της Θήβας. Ο Δίας είναι πατέρας μου και η Σεμέλη, η κόρη του Κάδμου, με γέννησε. Ηλευθέρωσαν κεραυνοί, φλεγόμενοι λεχό. Τώρα, το πρόσωπο Θεού, το τρομερό μου πρόσωπο, το έκρυψα. Πέφτει απάνω του η σκιά και είναι σαν του ανθρώπου. Είμαι εδώ, στις βρύσες της Δύρκης και στα νερά του Ισμηνού. Βλέπω το μνήμα της θαμπομένη μου κεράβνια μητέρα, καπνίζουν ακόμα τα ερείπια. Αθάνατη έρπια πάνω του η φωτιά του Δία, αθάνατη εκδίκηση της Ήρας, της γυναίκας του.
Τον Κάδμο ευλογώ που στον τόπο αυτόν τον Άββατο έκτισε στην κόρη του ναό. Κι είπα εγώ και βλάστησε η άμπελος των τάφων. Αυτή είναι η πρώτη πόλη των Ελλήνων που ήρθα. Ήρθα από την πολύχρυση γη των Λιδών και των Φρυγών. Ήρθα από τις κοιλάδες των Περσών. Ήρθα από τα Βάκτρια τείχη. Από την Ευδαίμονα Αραβία. Έρχομαι από όλη την Ασία. Πείτε μου για τις ραδιοφωνικές σας μέρες. Οι μέρες του ραδιοφώνου είναι ανεπανάληπτες. Είμαστε τότε γύρω στους 500 περίπου ηθοποιούς που παίζαμε συνέχεια σε όλα τα θεατρικά. Το τι ρεπερτόριο είχαμε, το τι ρόλους μεγάλους παίζαμε. Και ξέρετε πόσο μεγάλη άσκηση είναι για τον ηθοποιό αυτό. Είναι κάτι το εξαιρετικό. Αλλά νομίζω ότι δεν το χαιρόμαστε μόνο εμείς οι ηθοποιοί που παίζαμε. Το χαιρόταν και το κοινό. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου πιο μικρό να κάθομαι να ακούω, να θέλω να ακούσω το θέατρο της Δευτέρας, το θέατρο της Τετάρτης. Με αγωνία το βράδυ και να παρακαλώ τους γονείς μου να με αφήσουν να το ακούσω και να κοιμηθώ μετά. Είναι πιο εκπαιδευτικό το ραδιόφωνο, δηλαδή γαλβανίζει πιο πολύ τη φαντασία το ραδιόφωνο από την τηλεόραση, εκπαιδεύει πιο πολύ. Κοιτάξτε, είναι άλλο είδος. Είναι εντελώς άλλο είδος. Είναι πολύ γοητευτικό το ραδιόφωνο. Σε αναγκάζει να φαντάζεσαι. Σκεφτείτε, ας πούμε, να μην είσαστε, γιατί τώρα εδώ είμαστε με τις τηλεοράσεις γύρω μας και τις οθόνες κτλ. Κάπου σε ένα ήσυχο μέρος στο δωμάτιό σου και να μην έχεις τηλεοράσεις και να βάλεις να ακούσεις μια ωραία εκπομπή στο ραδιόφωνο. Πριν από χρόνια και καιρούς, ένα αγόρι που το λέγαν Πέτρο ζούσε με τον παππού του σε μια καλύβα με κήπο περιτριγυρισμένο από ψηλό λίθινο τοίχο. Έξω από τον τοίχο ήταν ένα λιβάδι με μια λιμνούλα και ένα ψηλό δέντρο. Πιο πέρα ήταν το βαθύ σκοτεινό δάσος. Ένα ωραίο πρωί, ο Πέτρος άνοιξε την πόρτα του κήπου και βγήκε στο μεγάλο πράσινο λιβάδι. Εσείς έχετε συνέστηση της εικόνας που σχηματίζεται στη φαντασία ενός ανθρώπου που ακούει την ιδιαίτερη φωνή σας πίσω από όλες αυτές τις αφηγήσεις, από τις παρουσιάσεις στο ραδιόφωνο, χωρίς να γνωρίζει το πρόσωπό σας? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια γοητεία. Είναι γοητευτικό αυτό που μου λέτε, γιατί και εγώ αισθάνομαι τη χαρά, την παίρνω πίσω τη χαρά, όταν ας πούμε μου λένε πολλές φορές τι ωραία που άκουγα το ραδιόφωνο, το αυτό, τις εκπομπές εκείνες. Αυτό δείχνει ότι τους άρεσε. Όσο μου άρεσε και εμένα, τους άρεσε και σε εκείνους. Και είναι μεγάλη χαρά. Τώρα καταλαβαίνω γιατί επέμενες τόσο για τον τίτλο του Ιδρύματος. Γιατί αγρίεψες όταν σου είπα πως είχα γράψει τον Πάικο. Τώρα τα ξέρω όλα, πατέρα. Σαν τι ξέρεις? Θα σου πω μερικά πράγματα, γιατί δεν είμαι βέβαιος αν θα έχω άλλο καιρό. Δεν νομίζω πως θα μου δοθεί άλλη ευκαιρία. Δεν κατάλαβα. Σκέφτηκες ποτέ σου πόσο θόρυβος έγινε τον τελευταίο καιρό? Πόσα πράγματα γραφτήκανε? Κι όμως ακόμη κανένας δεν ξέρει τίποτα. Και ξέρεις γιατί? Γιατί? Γιατί πάνω από όλους και απ' όλα υπάρχει κάποιος απρόσμητος που ελέγχει τα πάντα, που καθορίζει τις τύχες των άλλων, που ρυθμίζει ακόμα και την ίδια τη δικαιοσύνη, πατέρα. Μην με ρωτήσεις ποιος είναι. Θα σου έλεγα, δεν σου κάνει εντύπωση? Όλοι μιλούν για όλους και για όλα. Περιγράφουν μια κοπέλα τρελή που δεν ήξερε τι έλεγε. Αναφέρονται σε ένα πατέρα σκληρό και απάνθρωπο. Ενοχοποιούν τρία αδέρφια ιδιότροπα. Κι όμως κανένας, ποιος ξέρει, άλλος τρομοκρατημένος, άλλος ευεργετημένος, δεν λέει τίποτα.